νοσοκομειακών γιατρών. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα σε σχέση και με τη χθεσινή κουβέντα που είχαμε, κύριε, και την αντιπαράθεση που είχατε με τον κύριο Λοβέρδο. Νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσετε και να δώσετε στοιχεία, και έτσι είναι το σωστό, και για τα επιχειρήματα αλλά και για το διάλογο. Για την καταγγελία. Όταν κάνετε καταγγελία ότι ο κύριος Λοβέρδος είναι dealer ιδιωτικών συμφερόντων, τι ακριβώς εννοείτε και με βάση ποια στοιχεία το λέτε, αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Να σας εξηγήσω. Θα μου δώσετε τρία λεπτά και χρόνο. Ελάτε, κύριε Λοβέρδο. Ναι, κύριε Βαρνάβα, ναι. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση αυξάνει την οσιρότητα, κατακόρυφα. Με πιο κραυγαλαίο παράδειγμα, τα ψυχικά νοσήματα, τις αυτοκτονίες που είχαμε τελευταία. Και στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεσαι ένα καλό και δυνατό σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Ο κύριος Λοβέρδος διέλυσε κυριολεκτικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες? Αυτό μπορεί να είναι μια πολιτική απόφαση ή μια πολιτική κατεύθυνση. Αυτό είναι άλλο που λέτε. Εσείς είπατε χθες ότι είναι dealer ιδιωτικών συμφερόντων. Επιμένετε σε αυτή τη δήλωση ή την ψιλομαζεύετε σήμερα? Αυτό μας ενδιαφέρει. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Στοιχεία θα σας δώσω, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Αν κάθε δύο λέξεις με διακόπτετε, δεν νομίζω. Ο κύριος Λοβέρδος μίλαγε μισή ώρα νωρίτερα. Μα και τον Υπουργό εδώ το ρωτάγαμε 10 πράγματα. Να ρωτάτε, αλλά σας είπα, δώστε μου τρία λεπτά χρόνο να κάνω μια συνολική τοποθέτηση και ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το δημόσιο σύστημα υγείας διαλύθηκε και οι πολίτες θα πρέπει είτε να μείνουν στα σπίτια τους και να αυτοϊώνται, είτε να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, έχουμε μία εκτροπή των περιστατικών από το δημόσιο σύστημα υγείας στο ιδιωτικό. Θεσμοθέτησε ο κύριος Λοβέρδος τα ΚΕΝ, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια. Μάλιστα. Τα οποία είναι τρεις φορές αυξημένα εν σχέση με αυτά που υπήρχαν πριν. Ποιοι ωφελήθηκαν από αυτά? Ωφελήθηκαν οι ιδιωτικές κλινικές. Διότι στα νοσοκομεία ο ΕΟΠΗ δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, τις ιδιωτικές κλινικές τις εξοφλεί όμως. Αν όχι εν όλο, τουλάχιστον εν μέρη. Αλλά οι ιδιωτικές κλινικές θεμελιώνουν δικαίωμα να τα απαιτήσουν από το δημόσιο, ακόμα και με κατασχέσεις περιουσίας του δημοσίου. Τα κέντρα αποκατάστασης. Δεν έφτιαξε ούτε ένα κέντρο αποκατάστασης σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουν φυτρώσει μόνο στη Θεσσαλία 8 κέντρα αποκατάστασης με ένα τεράστιο νοσήλιο. Όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται αποκατάσταση από τροχαία ατυχήματα, από εγκεφαλικά, από διάφορες άλλες παθήσεις, αναγκαστικά θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Τα γενώσιμα. Ο κύριος Λοβέρδος έκανε, υποτίθεται, έναν αγώνα για να εισάγει τα γενώσιμα στην ελληνική αγορά. Η τιμή όμως την οποία δίνει αυτήν τη στιγμή με υπουργικές αποφάσεις είναι στο 80% της τιμής των πρωτοτύπων, ενώ η τιμή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται στο 50%. Ποιοι ωφελούνται από αυτή τη διαφορά του 30% σε αυτά τα ακριβά φάρμακα? Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η περίφημη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία ήταν η ναυαρχίδα του κυρίου Λοβέρδου και της προηγούμενης κυβέρνησης. Βλέπουμε να καταραίει καθημερινά, να μην μπορούμε να γράψουμε φάρμακα στους ασθενείς. Και τι κάνουν οι ασθενείς? Τι κάνουν οι ασθενείς? Αναγκάζονται να τα πληρώνουν από την τσέπη τους κατευθείαν στα φαρμακεία και στις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν είναι στήριξη ιδιωτικών συμφερόντων αυτή? Και ο περίφημος ΕΟΠΗ φτιάχτηκε θνησιγενής. Αντιδράσαμε εντονότατα όταν φτιάχτηκε. Αυτή τη στιγμή έχει βαρέσει διάλυση κυριολεκτικά, συμπαρασύροντας στο πέσιμό του το σύμπαν. Εγώ περίμενα σήμερα, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, ότι δείχνοντας αυτές τις εικόνες από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, οι δύο καλεσμένοι σας, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Γιαννόπουλος, οι οποίοι διετέλεσαν κυβερνητικά στελέχη, αντί να πούν οτιδήποτε, θα ζήταγαν ένα απλό συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους ταλαιπωρούν σαν να είναι ζώα. Πριν από αυτό, κύριε Βαρνάβα, αυτό που περιγράψατε πριν είναι μια πολιτική αντίληψη για τα πράγματα που είχε ο Υπουργός ενδεχομένως να κάνει έτσι. Τι θέλετε, κύριε Λυριτζή, να σας φέρω την ατζέντα του Τζογατζόπουλου? Ο ντίλερ λειτουργεί και με ίδιο συμφέρον. Ότι έχετε απέναντί σας. Κύριε Βαρνάβα, ο ντίλερ, λέω, λειτουργεί και για το προσωπικό του συμφέρον. Λειτουργήσε ο κύριος Λοβέρδος για προσωπικό συμφέρον? Όχι, δεν λειτουργεί για το προσωπικό του συμφέρον. Ο ντίλερ εκπροσωπεί συμφέροντα κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων μεγάλων. Άρα πολιτικά λέτε βνόησε στην πραγματικότητα τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό λέτε. Σαφέστατα. Λειτουργήσε ως dealer των συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα. Είναι σαφέστατη η καταγγελία μου. Δεν επιδέχεται προσωπικές καταγγελίες, ούτε εισαγγελίες. Κύριε Βαρνάβα, θα απαντήσω τώρα, κύριε. Νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό ότι κάποιος άνθρωπος που ακούει σήμερα τον κύριο Βαρνάβα αντιλαμβάνεται ότι με μέμφεται για τις πολιτικές μου και όχι για αυτό που είπε χθες, άρα το παίρνει πίσω. Εχθές με είπε. Δεν το παίρνω πίσω καθόλου. Ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων, σας είπα και το τεκμηρίωσα, κύριε Λοβέρδο. Το τεκμηρίωσα τις υπεκφυγές τώρα. Καλά, καλά. Πολιτικά. Κάνατε μια πολιτική κριτική, η οποία είναι εν το συνόλο της απαράδεκτη και θα πω σημείο με σημείο, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος απευθύνεται χθες σε εσάς και στον λαό που σας παρακολουθεί, στον κόσμο που σας παρακολουθεί, αποκαλεί τον πρώην Υπουργό Υγείας ντίλερ συμφερόντων. Σήμερα έρχεται και τώρα να μην πω τι φαρμακάκι χρειάζεται για αυτό που κάνει. Σήμερα χρειάζεται ένα φαρμακάκι για τις γαργάρες. Αφήστε τα λοιπόν, αυτά. Αφήστε ναι, τα αυτά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, που με έχει πει φωνιά, με έχει πει γελίο, χθες με είπε ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων, καλύπτει με αυτά τα φοβερά επίθετα που χρησιμοποιεί πολιτικές κριτικές και πολιτικές αιχμές και θα μπορούσε να το κάνει με έναν τρόπο που να μην φέρνει τον άλλον έξω από τα όρια, να μην τον κάνει να σκέφτεται αγωγές. Αλλά και εσείς είπατε ότι δεν είναι γιατρός, να βγάλει ακούστε, την μπλούζα. Όχι, εγώ του είπα. Είναι Σιριζέος εγώ, και τα εγώ του είπα. Εγώ του είπα. Πρόσωπος του Σιριζα. Εγώ του είπα ότι επειδή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε εξέλιξη. ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμφανίζεται να το παρουσιάζει εκ μέρους του ιατρικού κόσμου, ενώ είναι γνωστό ότι είναι στέλεχος πολιτικού κόμματος. Και αυτό που κάνει και αυτό που κάνει. Το κάνει για λόγους που σχετίζονται με την υποστήριξη της γραμμής του κόμματος. Για να μαζέψει τους ψήφους. Όπως τον είπατε χθες, είπατε ότι είναι ψηφολέκτης. Η ιστορία της εκμετάλλευσης με ψέματα ενός τραυματικού γεγονότος για να ξεοπαθούν τους ανθρώπους. Ψέμα είναι, κύριε Λοβέρδο. Απαντήστε τέλος σε αυτά που είπα. Για να δούμε επί της ψηφολέκτης. Ακούσαμε τώρα για τον άνθρωπο αυτό που μιλάει, που αποκαλεί συνανθρώπους τους φωνιάδες, ντίλερς κτλ. Που δεν έχει συνείδηση του τι λέει. Ακούστε ένα-ένα τα επιχειρήματά του. Λέει ότι εγώ, με τον τρόπο που φέρθηκα απέναντι στο ΕΣΥ, έφερα ασθενείς από το ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Μεγαλύτερο ψεύδος από αυτό δεν υπάρχει και ψεύδεται επειδή αντιφάσκει με τον εαυτό του. 30% περισσότεροι ασθενείς υπάρχουν στο δημόσιο τομέα που ήρθαν από το ιδιωτικό τομέα γιατί δεν έχουν χρήματα. Λόγω της κρίσης, ακριβώς. Γιατί δεν έχουν χρήματα. Ακριβώς. Ο ίδιος το έχει πει όσοι επανειλημμένα ότι το ΕΣΥ επιβαρύνεται. Ότι το ΕΣΥ επιβαρύνεται με περισσότερους ασθενείς λόγω της κρίσης και τώρα λέει ότι εγώ έκανα το αντίθετο. Όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν 30% πληρώνονται όμως οι ιδιωτικές κλινικές. Αποπληρώνονται τα χρήματα προς ιδιωτικές κλινικές την ώρα που χρωστάτε τον γιατρούς για παράδειγμα. Τον Απρίλιο, πάτε πίσω στα βίντεό σας. Τον Απρίλιο κατέλαβαν το γραφείο μου ορισμένοι τύποι με γραβάτες οι οποίοι είχαν φέρει εργαζόμενούς τους από το Χίλτον. Ήταν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών. Μάλιστα. Μου σπάσαν το γραφείο, χτύπησαν την κοπέλα έξω από το γραφείο μου, κατήγγειλα εγώ τον επικεφαλής, ένας τραμπούκος με γραβάτα ήτανε, τους μάζευε τους εργαζόμενούς του, γιατί είχαν να πληρωθούν κάποιους μήνες. Κάποιους μήνες. Και πρόβλημα υπήρχε, αλλά όχι πρόβλημα υπάρχει όταν η Ελλάδα έχει στενότητα, όταν η Ελλάδα δεν είχε πάρει τα 6,5 δις στα τέλη Μαρτίου λόγω των εκλογών, να αντιδρούν και οι του ιδιωτικού τομέα με τον ίδιο τρόπο. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας είναι ακριβώς. Το ίδιο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Είναι όλοι παραπονούμενοι. Γιατί για όπως λέγαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, υπάρχει οικονομική στενότητα. Τα χρέη του ΕΟΠΗ, δηλαδή τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων προηγουμένως, προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, είναι πολλές δεκάδες εκατομμύρια. Υπάρχουν ιδιωτικά θεραπευτήρια που σου λένε κλείνουμε, γιατί μας χρωστάει το δημόσιο σύστημα υγείας 50, 60, 70, 80 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και λένε γι' αυτό το λόγο. Στέλνουμε τους ασθενείς να αγοράσουν από τα δημόσια νοσοκομεία τα φάρμακα, γιατί δεν μπορούμε να δεσμεύουμε κεφάλαια επειδή δεν έχουμε. Απαντήσετε, κύριε Λοβέρδο, σε όσα σας καταλόγησα. Ψέμα και αυτό. Πάμε παρακάτω. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, δεν έχει δώσει ούτε μια φορά την υποστήριξή του στον αγώνα για να περικοπούν 2 δις από το φάρμακο, επειδή. Τα αγοράσει, λέτε. Ναι! Μάλιστα. Δεν έχει δώσει ούτε μια φορά την υποστήριξή του. Μόνο να καταλαμβάνει το γραφείο. Το Υπουργείο Υγείας ήξερε. Χωρίς να λέει μια φορά. Σε αυτό ναι. Και το πολιτικό αφήστε κόμμα του οποίου είναι στέλεχος. Στην ουσία, και το πολιτικό κόμμα του οποίου είναι στέλεχος δεν ψήφισε ούτε μία διάταξη στη Βουλή για τη μείωση του κέρδους των εμπλεκομένων στο φάρμακο. Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όχι. Μάλιστα. Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση την κάναμε χωρίς χρήματα. Την έκανε το Υπουργείο Εργασίας δηλαδή. Και δημιουργούνται κατά καιρούς προβλήματα και στο τέλος. Τον καιρό των εκλογών δημιουργήθηκε ένα και είχε πέσει το σύστημα.
Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έγινε με δεκάδες εκατομμύρια διαγωνισμών. Έγινε με κάτι 100.000 από εδώ, 100.000 από εκεί. Άδυνα. Το έκανε το Υπουργείο Εργασίας με μερεμέτια. Κάλυψε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνταγών και μάλιστα από εκεί μας δόθηκε ευκαιρία να πιάσουμε και στο δόκανο ορισμένους γιατρούς που τώρα συνταγογραφούσαν. Όταν γινόντουσαν τα πειθαρχικά, ο άνθρωπος που σας μιλάει ψήφισε πάντα να μην επιβάλλονται. Όχι εγώ. Ενώ τους είχατε πιάσει ναι, να παρανόμως. Ακόμα και για την περίπτωση εκείνη. Στο αφήστε τα απλά, κύριε Λομπέρτο. Δεν ψήφιζα έτσι όπως λέτε. Και δεν ψήφιζα έτσι. Μην μπαίνετε και σε όργανα συλλογικά. Ψεύδεται ασύστολα. Είναι αήθιση η επίθεση αυτή την οποία κάνετε. Ο άνθρωπος αυτός, όταν μιλάει για τα θέματα που σχετίζονται με τις τιμές των γεροσύμων φαρμάκων. Το κόμμα του οποίου είναι στέλεχος δεν ψήφισε τη μείωση της τιμής και των γεροσύμων. Τα γεροσύμα έπεσαν στο 40% της τιμής των πρωτοτύπων και μάλιστα ο ένας νόμος που θέλει το κόμμα σας ακούει. Να καταργηθεί σας και το λέει ο κόσμος, ο 40-52, το λέει και στο πρόγραμμά του, είναι ο νόμος που εμπεριέχει τη μείωση της τιμής των γεροσύμων φαρμάκων, τη μείωση της τιμής των off-patent φαρμάκων, την επιστροφή από τις εταιρείες 200 περίπου εκατομμυρίων ευρώ από τα υπερκέρδη από τον το ένα δις, την κάνατε όμως το εσείς ένα προσωπικά που πρέπει να μειωθεί για το 2012 η κατανάλωση στα φάρμακα. Ο κύριος που σας μιλάει στο κόμμα στο οποίο ανήκει με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης των Φαρμακοποιών πήγε και είπε στον Υπηρεσιακό Υπουργό ότι αυτό το ένα δις δεν πρέπει να το περικόψουμε γιατί τι κέρδος θα μείνει για τους εμπλεκομένους στον τομέα του φαρμάκου. Και έχει το θράσος να βγαίνει και να μου λέει εμένα ότι είναι με μέσα και πολιτικά. Το δέχομαι. Τότε πήγαμε το γραμματέα του φαρμακευτικού συλλόγου. Συνέβη αυτό, κύριε Βαρνάβα. Κύριε Βαρνάβα, εάν πείτε. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέει τέτοια τερατώδη πράγματα. Είναι οι άνθρωποι που ήταν μπροστά στη συνάντηση και να τα πούν. Εγώ να δεχτώ να έχετε δικαίωμα, είστε πρόεδρος, σας έχω κατά καιρούς. Επειδή ήρθα μια φορά στο νοσοκομείο, έκανα ευνηδιαστική επίσκεψη εκεί που δουλεύετε, σας βρήκα μέσα, συζητήσαμε. Έχω επανειλημμένα μιλήσει ως όφυλα ως υπουργός για σας. Εσείς επανειλημμένα με βρίζετε. Ναι. Με τον και χειρότερο είπατε, τρόπο. Εάν λέγατε, κύριε Βαρνάβα, εάν λέγατε ότι εγώ έκανα το ΑΒ, Γ, Δ, θα δεχόμουν ότι έχετε το δικαίωμα της κριτικής και φυσικά δεν θα μπορούσα να σας πω κάτι. Όταν με βρίζετε με αυτόν τον τρόπο, όταν με βρίζετε προσωπικά, όταν μειώνετε ότι κάθε δικαίωμα που έχω να μπαίνω στο διάλογο να λέγοντάς με, δίλευση συμφερόντων, όταν, όλες οι πολιτικές μου σας διαψεύδουνε, κύριε Βαρνάβα, να το καταλάβετε. Να το καταλάβετε καλά, να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν είμαι πια εγώ στο Υπουργείο Υγείας, θα είναι άλλος. Να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Ο το θέλατε όμως πολύ να ήσασταν τώρα προηγουμένως αυτό μας λέγατε. Αν ήμουν εγώ... Μου λέτε, μη μου κάνετε τον εκνευρισμένο τώρα. Αφήστε να πω και θα πείτε μετά όσο θέλετε. Ο Όμιλον, επί της θητείας του που τον μέμφεστε για όλα αυτά, κατόρθωσε να μην κλείσει μέσα σε αυτή τη λέλαπα ούτε ένα κέντρο υγείας, αλλά αντίθετα να λειτουργήσουν τέσσερα κέντρα υγείας. Κύριε Βαρνάβα, οποιοδήποτε κύριε ή κυρία που λέει παχιά λόγια. Χρήματα δεν υπάρχουν. Και αν συνεχίσουμε με τη λογική που έχετε, και αν η ροή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση διακοπεί, θα κλείσουν και κάποια από αυτά τα νοσοκομεία που είναι σήμερα ανοιχτά και θα έχετε προσωπική και πολιτική ευθύνη. Όχι, μάλιστα, έτσι είναι η κατάσταση. Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, Δημήτρη. Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, πείτε στον κύριο Βαρνάβα τι θέλετε. Εδώ όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία στα οποία οφείλετε να δώσετε απάντηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν όλο αυτό το οποίο συζητάμε τώρα έχει ένα βασικό πρόβλημα τη χρηματοδότησή του. Μάλιστα. Και η πολιτεία με τις επιλογές μειώνει τη χρηματοδότηση του συστήματος με δικές της επιλογές. Πρέπει να δώσετε μια απάντηση γιατί το κάνετε. Θα σας δώσω μετά δύο παραδείγματα μετά για να απαντήσετε. Παιδιά. Μετά, μετά το διάλειμμα. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Πρώτα μισό λεπτό. Θα τα συζητήσουμε ένα όλα λεπτό, έτσι κι αλλιώς γιατί είναι μια σειρά από ερωτήματα. Θα σας δώσουμε χρόνο, μην ανησυχείτε. Έχετε χρόνο όλοι.